Οι καλέ προσφορέ. Η ποιότητα φαίνονται. Και φθηνά και αλφαμέγα. Λαθρεία! Δεν κακό, μ' αρέσει. 24 εκατομμύρια ευρώ θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από την υπογραφή των συμβολέων με την Total για τα οικόπεδα 10 και 11. Ο αντιπρόεδρο τη Total Μέση Ανατολή ερωτήθηκε αν θα προχωρήσουν πρώτα σε έρευνε για πετρέλαιο. Απάντησε ότι προ το παρόν δεν είναι βέβαιο για το τι γεωτρήσει θα κάνουν, λέγοντα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά σχέδια για τα δύο τεμάχια. Η Total άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε γεωτρήσει και για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο τις δικές της απόψεις σε σχέση με τη μεθοδολογία της ΠΥΜΚΟ. Διατηρεί η Κεντρική Τράπεζα τη Κύπρου όπω διευκρινίζει με σημερινή τη ανακοίνωση. Πρόκειται για απόψει οι οποίε είχαν επανειλημμένα εκφραστεί, προστίθεται στην ανακοίνωση, τόσο στο πλαίσιο τη Συντονιστική Επιτροπή που επιβλέπει τη διεξαγωγή του διαγνωστικού ελέγχου, όσο και στην ίδια την εταιρεία. Η Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει επίσημα καταγράψει τι εν λόγω απόψει σε επιστολέ τη προ την ΠΥΜΚΟ και τη Συντονιστική Επιτροπή. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Κεντρική, Τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η Υπηρεσία συμφωνούν με τι συγκεκριμένε απόψει. Η ύπαρξη διαφωνία μεταξύ κυπριακή πλευρά και ΠΥΜΚΟ καταρρύπτει του ισχυρισμού του ΔΣ και του επιτελείου του κ. Αναστασιάδη ότι τάχα δόθηκε λευκή επιταγή στην ΠΥΜΚΟ, τονίζει από την πλευρά του ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφανο Στεφάνου. Την πεποίθηση του ότι ο υποψήφιο πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη θα κερδίσει από τον πρώτο γύρο των εκλογών, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσοστόμο. Σε καμία περίπτωση δεν ξέφυγαν οι οικοδόμοι από τα σωστά πλαίσια και δεν έγιναν έκτροπα κατά τη σημερινή περιφρούρηση τη απεργία σε εργοτάξια τη περιοχή Αγία Νάπα, δηλώνουν εκπρόσωποι των συντεχνιών. Οι πληροφορίε αναφέρονται σε ένταση σε εργοτάξια, αλλά όχι σε επεισόδια. Τερματίζεται δύο μήνε ενωρίτερα η έκτακτη προσάυξη τη ΑΕΚ ύψου 5,75% που επιβλήθηκε στον τελικό λογαριασμό όλων των καταναλωτών μετά τη φωνική έκρηξη στο Μαρί ξεχύλισε το ποτήρι τη οργής των κατόχων αξιογράφων. Σε έντονο κλίμα, ομάδα πρωτοβουλία κατόχων αξιογράφων, αγνώντα τη βροχή, πραγματοποίησαν το πρωί έξω από το χτίριο τη Λαϊκή Τράπεζα διαμαρτυρία, απαιτώντα να συναντήσουν τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να πάρουν απαντήσει για το τι μελιγενέστε με τα χρήματά του. Τη διαβεβαίωση ότι η Κύπρος θα τύχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που αντιμετωπίσαν προβλήματα, έδωσε σήμερα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούρτς στον Πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκιο Μύρου κατά την διάρκεια συνάντησής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.